Κάποια στιγμή που ο Ευαγγελιστής Λουκάς και η Παναγία συνομιλούν, ο Λουκάς τη ζητάει την άδεια να τη ζωγραφίσει. Η Παναγία του την δίνει. Κάπως έτσι ξεκίνησε η απεικόνηση των Αγίων Μορφών της Ορθοδοξίας μας και η τιμητική τους προσκύνηση. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν ο πρώτος αγιογράφος της Παναγίας στην Ορθόδοξη ιστορία μας. Οι πρώτες εικόνες του Ευαγγελιστή Λουκά λοιπόν ήταν της Παναγίας, αφού κάποια μέρα, όπως είπαμε, ένιωσε την επιθυμία να ζωγραφεί στην Παναγία και όταν της το ζήτησε, πήρε την ευλογία της. Τότε άγγελος Κυρίου του έδωσε 3 ξύλα και πάνω σε αυτά έφτιαξε τις 3 πρώτες εικόνες. Όταν τελείωσε την πρώτη εικόνα, την οποία έκανε με χρώματα επάνω στο ένα από τα 3 ξύλα που πήρε από τον άγγελο, πήγε να τη δείξει την Παναγία για να ακούσει την άποψή της. Η Παναγία είδε την εικόνα και του είπε ότι ήταν πολύ καλή, όμως είχε ένα έλλειμμα πολύ σημαντικό. Εικονιζόταν μόνη της, δεν είχε ζωγραφίσει ο Λουκάς τον Ιησού Χριστό βρέφος. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς έκανε και δεύτερη εικόνα, την οποία έκανε με κερί και μαστίχα στο ένα από τα 2 ξύλα που έμειναν από αυτά που του έδωσε ο άγγελος και πήγε πάλι να τη δείξει την Παναγία. Στο τελευταίο ξύλο που είχε μείνει, ο Ευαγγελιστής Λουκάς έκανε με χρυσό και ασήμι την τρίτη εικόνα και την πήγε και αυτή στην Παναγία. Τότε η Θεοτόκος ευλόγησε και τις 3 εικόνες και είπε «Η χάρη του εξ εμού τεχθέντος διεμού μετ' αυτών», δηλαδή η χάρη του Υιού μου να είναι πάντα και με τις 3 εικόνες. Αυτές λοιπόν τις 3 εικόνες της Παναγίας έφτιαξε ο Ευαγγελιστής Λουκάς που έχουν πατριαρχική αναγνώριση, παρόλο που υπάρχουν πολλές που αποδίδονται σε αυτόν και φτάνουν σε διάφορους αριθμούς, 70, 80 κλπ. Η μία από τις 3 εικόνες της Παναγίας που χάραξε πάνω σε ξύλο ο Ευαγγελιστής Λουκάς και διασώζονται είναι η Παναγία σου Μελά. Από τις άλλες 2 η μία βρίσκεται στη Μονή Κύκου της Κύπρου και η άλλη στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου.